Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει ήδη τη συζήτηση με τον κύριο Πάγκαλο. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε, αλλά τώρα μια που έχουμε σταματήσει τη συζήτηση και έχετε ακούσει παρακολουθώντας την προηγούμενη παρέα για τη λίστα Λαγκάρτ, νομίζω ότι είσαστε και από τους πλέον αρμόδιους να μας πείτε. Καταρχήν, τι γνωρίζετε εσείς ότι υπάρχει η λίστα Λαγκάρτ? Ποτέ. Λέω ότι είσαστε αρμόδιος, γιατί εσείς χειριζόσασταν και το θέμα των καταθέσεων στην Ελβετία. Μία επίσκεψή μου επίσημη στην Ελβετία είχα την τιμή να συναντήσω η οποία ήταν σοσιαλίστρια βουλευτής από τη Γενέβη και με την οποία είχα την τύχη να και ήταν πολύ φιλική η συναντησή μας. Την είχα ειδοποιήσει ότι θα θέσω το θέμα των χρημάτων. Και στη συνάντηση οι Ελβετοί μου είπαν τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, εμείς ονόματα δεν μπορούμε να δώσουμε, διότι αυτό καταλύει τον τρόπο με τον οποίο η Ελβετία είναι ενσωματωμένη στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Αποκλείεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και βέβαια και τελείως αντίθετο με το φρόνημα του ελβετικού λαού. Αλλά μπορούμε να φορολογήσουμε τα ποσά αυτά. Έχουμε κάνει συμφωνία με τους Γερμανούς. Σας την προτείνουμε ως πρότυπο, αυτήν τη συμφωνία ή κάτι ανάλογο είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω, αυτή η συμφωνία μεταξύ Ελβετίας και Ελλάδας δεν έχει ακόμα υπογραφεί. Όχι, ακόμα. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο. Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το έχουμε αυτό όλοι. Είναι ένα. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Εδώ ο κ. Παπακωνσταντίνου χτες είπε στη Βουλή ότι ο κ. Παπανδρέου γνώριζε για την ύπαρξη αυτού του CD. Εσείς θεωρείτε ότι οι ευθύνες. Καλά, για τις πολιτικές ευθύνες φαντάζομαι ότι δεν θα έχετε καμία αντίρρηση. Πολιτικά, αλλά εδώ μπορεί να υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Αυτό διότι όταν ακούω, ένας υπουργός εμφανίζεται και λέει ότι εγώ είχα το CD, αλλά μέσα τώρα δεν το. Εγώ θα σας πω το εξής. Ναι. Πολιτικά το βρίσκω εξωφρενικό. Από την άποψη της ποινικής δικαιοσύνης ξέρω ότι αυτή τη στιγμή οι οικονομικοί δικαστές έχουν την υπόθεση στα χέρια τους. Επομένως εγώ δεν μιλάω. Όπως έχω κάνει πάντα όλη μου τη ζωή, κάθε φορά σεβόμενος το Σύνταγμα και τους νόμους. Όταν η δικαιοσύνη κινείται και πριν εκφραστεί, γιατί άμα εκφραστεί μπορώ να έχω την άποψή μου, έτσι δεν είναι? Πάντως κύριε Πάγκαλε, αν εσείς είχατε τα ονόματα από αυτή τη λίστα, βρισκόμενος στην Ελβετία, θεωρούμε ότι θα είχατε ήδη κάποια αποτελέσματα, διότι θα τους δίνετε τα ονόματα. Βεβαίως, όταν μου είπε ότι εμείς δεν μπορούμε. Βεβαίως κύριε Μιχαλίδα, όταν μου είπατε δεν μπορούμε να δώσουμε ονόματα, πω ξέρετε, συμβαίνει να έχω εγώ μερικά. Έτσι. Τώρα, να πούμε κάτι, γιατί εδώ υπάρχει μια... μιλάω συνεχώς μέσα σε ένα κράτος σύγχυσης που υπάρχει στην Ελλάδα γύρω από όλα τα θέματα. Η κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι απολύτως ελεύθερη στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, στον οποίο μετέχει και η Ελβετία. Άρα, όποιος θέλει τα λεφτά του, τα βγάζει εκτός Ελλάδας, τα πάει όπου θέλει. Φορολογημένα και νόμιμα, δεν τα ναι, αλλά το πρόβλημα είναι αν τα εισόδημά του δικαιολογεί τέτοιου είδους ποσά. Και εσείς επειδή... θεωρείτε ότι θα έπρεπε αυτή η λίστα να έχει διερευνηθεί εξ αρχής και σε βάθος, κύριε Βάγκαλε? Νομίζω ότι το σημαντικότερο. Και το γεγονός ότι δεν διερευνήθηκε δεν δημιουργεί στον κόσμο εύλογα ερωτηματικά, ότι εδώ πήγαν κάποιοι να καλύψουν. Εγώ κύριε Τζούκαλη, θεωρώ ότι το θέμα αυτό δημιουργήθηκε. Ήταν πριν εδώ γεγονός. Λοιπόν, κύριε Κουβαρά, θεωρώ ότι αυτό δημιουργεί πολιτικές ευθύνες και βεβαίως είναι πολιτικά ανεκδίκητο όλο αυτό το πράγμα που ακούω. Δεν έχω καμία διάθεση να συγκαλύψω κανέναν από πολιτική άποψη. Το πολιτικά ανεκδίκητο ξεκινάει από Παπακωνσταντίνου και πάει και μετά. Είναι γενικός και πάει και μετά. Και πάει μέχρι το τέλος, μέχρι και σήμερα. Ναι. Λοιπόν, το λόγο του τέλους τον είπε ο κ. Τσούκαλης, γι' αυτό είπα τον κ. Τσούκαλη πριν. Όποιος είπε κάτι, το οποίο έχω πει και εγώ, αν δεν πρόσεξε κανείς, ότι εδώ έχουμε μια λίστα 2.000 ατόμων. Τους οποίους διερευνούν, λέει, 21 ερευνητές και έχουν κάνει περίπου το 10% αυτής της λίστας, δηλαδή 200 ονόματα. Ναι. Μα γιατί, εφόσον δεν μπορούμε, γιατί φαντάζομαι τόσο λίγοι είναι ερευνητές, γιατί κάπου δεν μπορούμε, δεν έχουμε εμπιστοσύνη, δεν έχουμε υπαλλήλους, αυτά τα γνωστά κακομοίρικα και μπατήρικα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί δεν δίνουμε τη λίστα των 2.000 ατόμων σε ένα ιδιωτικό οίκο, υπάρχουν τέτοιοι οίκοι, να τους πούμε μάγκες, βρέστε λεφτά, θα πάρετε 10%. Μάλιστα.
Έτσι. Ενδιαφέρουσα πρόταση. Αν τα βρείτε σε 6 μήνες θα πάρετε 10%, να... αν τα βρείτε σε 6 εβδομάδες θα πάρετε 20%. Ναι. Τώρα για να φύγουμε λίγο από τη λίστα. Λοιπόν, γιατί το κάνουμε αυτό. Εγώ το έχω προτείνει αυτό εδώ και 3 μήνες και το ξαναπροτείνω σήμερα στην εκπομπή σας. Και δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να μην γίνεται. Διότι όσο χρόνος περνάει, αυτό το 10%. Αποσβένεται κιόλας, ξέρετε. Βέβαια, γιατί βέβαια. Το... Και φαντάζομαι ότι και όσο, όσο οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, δεν θα έχει αφήσει και κανένας τώρα τα λεφτά του εκεί που να μπορούν να τα ψάξουν. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Πάμε στο γενικότερο πολιτικό τώρα. Ειδικεύεστε έτσι κι αλλιώς το να βάζετε φωτιές στο πολιτικό σύστημα από όταν ήσασταν στην ενεργό πολιτική. Τώρα φαντάζομαι ακόμα πιο εύκολο είναι. Λοιπόν, επιτίθεστε στον Τσίπρα με πολύ ακραίο τρόπο. Αμφισβητείτε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Λέτε ότι ψηφίσατε Πασόκ. Με δυσκολία και από ό,τι καταλαβαίνω από προσωπική πια ανάγκη, ας πούμε, τόσα χρόνια στο Πασόκ. Αναγνωρίζετε την αξία του Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά γιατί τα λέτε, επειδή σας τα ρωτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι και θέλετε να τα βγάλετε από μέσα σας, ή υπάρχει και κάποιος στόχος? Θέλω να πω, υπάρχει. Όχι, θέλω ίσα ίσα να τη λέτε, γι' αυτό σας καλέσαμε άλλωστε. Αλλά αναρωτιέμαι. Δεν μιλάω ποτέ χωρίς κάποιος να με έχει ρωτήσει. Ναι. Αν δεν μου έχει ζητήσει κάποιος ένα άρθρο, με συνέντευξη, αν δεν έχει κάνει μια μεταφράση. Όταν κάποιος λέει όλα αυτά, ενδεχομένως έχει στο. Στο τέλος του δρόμου έχει και έναν πολιτικό στόχο, όχι προσωπικό, αλλά ένα πολιτικό στόχο ενδεχομένως αναδιάρθρωσης του πολιτικού σκηνικού, ένα άλλο τοπίο στο οποίο θέλει να συμβάλλει με αυτά που λέει κτλ. Άρα και εκεί θέλω να πάμε. Αμέσως. Στην ουσία αυτού που βλέπετε μέσα από όλες αυτές τις διαπιστώσεις, τις οποίες να μην τις επαναλάβετε. Θα σας πω αμέσως δύο πολιτικούς στόχους, τους οποίους έχω και τους οποίους δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχουν κι άλλοι. Δεν έχω ακούσει σοβαρά επιχειρήματα δηλαδή. Ναι. Δεν σχετίζομαι ότι έχω πάντα δίκιο. Έναν πολιτικό στόχο που έπρεπε να έχει υλοποιήσει χθες, δηλαδή να έχουμε πάψει πλέον να παράγουμε ελλείμματα ως δημόσιες τομέας, το κράτος βέβαια να ξοδεύει ήδη λιγότερα από όσα εισπράττει ή να εισπράττει περισσότερα από όσα ξοδεύει, που είναι οι δύο τρόποι για να δει κανείς το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να έχει γίνει ήδη από πρόπερση, δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα και ακόμα το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό είναι ο ένας μου στόχος. Ναι. Ο άλλος μου στόχος είναι να αλλάξει το πολιτικό σύστημα με την πραγματική έννοια του πολιτικού συστήματος. Γιατί, ξέρετε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν νέος, λέγαμε το κράτος, λέγαμε κυβέρνηση. Μετά εφευρέθηκε αυτή η έννοια της πολιτείας, η οποία ήταν σαφές τι περιείχε, και μετά φτάσαμε στο πολιτικό σύστημα που έγινε της μόδας. Ναι. Λοιπόν, το πολιτικό σύστημα έχει μια ραχοκοκαλιά. Και αυτή η ραχοκοκαλιά είναι το εκλογικό σύστημα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα εάν δεν αποκτήσουμε πολιτικούς, δηλαδή ανθρώπους στους οποίους αναθέτει ο λαός με την ψήφο του να διαχειρίζονται τις κοινές υποθέσεις, και αν δεν αποκτήσουμε κόμματα και δυνάμεις πολιτικές οι οποίες θα πάψουν να έχουν το ένα μάτι στις δημοσκοπήσεις και το άλλο στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, για να πούνε ό,τι νομίζουν ότι είναι αριστερό κάθε φορά. Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος είναι, κατά τη γνώμη σας, αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσουμε? Είναι πράγματα. Αναγκαία προϋπόθεση. Δεν είναι αρκετή προϋπόθεση. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Αλλά είναι η αναγκαία και η κύρια προϋπόθεση. Πρέπει να καταργηθεί ο σταυρός φορτίνησης, να οριστούν εκλογικές περιφέρειες τέτοιου μεγέθους που να μην δημιουργούν άμεση εξάρτηση του αντιπροσώπου από τους ψηφοφόρους, να καταργηθεί δηλαδή ή να υπονομευτεί σοβαρά η πελατειακή σχέση. Εάν αυτό δεν το κάνουμε. Κύριε Πάγκαλε, αυτά που λέτε τώρα τα ακούμε με προσοχή. Απ' την άλλη, όμως, ο κόσμος που μας βλέπει από το σπίτι, γερωτάτε, στέλνουν και μηνύματα εδώ και λένε ότι μα ήταν τόσο καιρό στην κυβέρνηση. Γιατί δεν γίνανε όλα αυτά σε όλο αυτό το διάστημα? Και ήταν και ένα πολύ κρίσιμο διάστημα. Και αυτά, αφήστε με λίγο να σας βάλω και το υπόλοιπο του προβληματισμού μου στην ερώτηση. Είναι ότι και όλα αυτά, και αυτό που λέτε για τους πολιτικούς και την πολιτική σκηνή, έφεραν σαν αποτέλεσμα το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής που τους έχει ψηφίσει μισό εκατομμύριο κόσμος. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Βουλή και αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τι άλλα δημιουργούνται γύρω από όλο αυτό. Ναι, εγώ θα σας πλούτιζα τον ορίζοντά σας, λέγοντάς σας ότι θεωρώ εξίσου ανεύθυνο να ψηφίζει κανείς Χρυσή Αυγή, όπως και να ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ ή να ψηφίζει ελεύθερους Έλληνες και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως λέγονται, ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό που είπατε. Εντάξει, αλλά. Ένας δημόσιος υπάλληλος. Κύριε Πάγκαλε, με συγχωρείτε, αλλά στη δημοκρατία. Εγώ δεν είμαι. Αλλά επειδή εξισώνεται εδώ. Με μεγάλο σεβασμό το λέω απέναντι στην επιλογή. Αλλά δικαίωμά μου να εξισώνω, κύριε Κουβαρά. Προφανώς. Δικαίωμά μου. Εγώ εξισώνω. Τοποθετεί τα δύο άκρα. Εξισώνω και λέω ότι 50% δημοσίων υπαλλήλων
έχουν ψηφίσει ή τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Καμένο ή τον κύριο Μιχαλολιάκο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό τη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Είναι λοιπόν, μου λέτε τώρα. Μισή μην απαντήσω όμω στην ερώτηση, κύριε Μιχαλολιάκο, και λέμε αν τη συνεχίσει ο Τσίπρα, με πάτε σε άλλο θέμα. Όχι, εντάξει, θα αλλά. Ανοίγεται περιφρόνηση. Ανοίγεται θέματα. Που καταπιέζεται τη συνομή τη παρουσία. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, ένα κύριο ερώτημα. Τόσα χρόνια τι είχε γίνει. Για το εκλογικό σύστημα για το οποίο μιλάω συγκεκριμένα και θέλω να ακούσω κι άλλους να μιλήσουν συγκεκριμένα, εγώ έγραψα το πρώτο Μάρτιο το 1990. Έκτοτε έχουν περάσει 22 χρόνια. Θα μου πείτε γιατί εσύ καθώς στη Βουλή γινώσουν υπουργός, ξέρω εγώ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διάφορα πράγματα, γιατί δεν ήθελα να διασπάσω το σύστημα και να σηκωθώ να φύγω και να κάνω ρήξεις. Γιατί ήμουν δέσμιος του δικοματικού συστήματος συνενοχής. Ό,τι κάνεις εις βάρος του κόμματός σου ωφελεί τον άλλον. Και το δημοκρατικό σύστημα συνενοχής το ακούσατε σήμερα ζωντανό στο προηγούμενο πάνελ. Με συγχωρείτε που αναφέρομαι στους κύριους που μόλις φύγανε, αλλά ήμουν παρόν. Ο κ. Παυλόπουλος θεώρησε ότι αυτή η ιστορία που συζητάγαμε, που είναι μεγίστη ιστορία, και δεν χρειάζεται να προσθέσεις κι άλλα. Γιατί ο έτσι τιμένης, αν θέλετε. Έτσι. Εδώ ήταν αφορμή για να πει κάτι εναντίον του Πασόκ, λες και το πρόβλημά μας ήταν τώρα Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Διότι ό,τι μπορούμε να πούμε εναντίον του Πασόκ φέρει την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν ήταν ποτέ έτσι. Και επειδή έτσι νομίζαμε ότι ήταν, γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Κύριε Βάγκαλε, έχουν αλλάξει όντως τα πράγματα και ενδεχομένως νομίζαμε ότι ήταν αλλιώς και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όμως ο κόσμος εξακολουθεί να λέει πρώτον ότι η αυτοκριτική που έχετε κάνει, όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά γενικά το πολιτικό σύστημα, δεν είναι αρκετή. Δεν το έχει δώσει του κόσμου διέξοδο η αυτοκριτική σας για να εξακολουθεί να σας εμπιστεύεται. Ο κόσμος δεύτερον, που εκφράζεται εσείς. Ένας κόσμος ο οποίος μας στέλνει μηνύματα και τον οποίο μιλάμε. Όχι, αλλά νομίζω ότι αυτό το δείχνει και το έδειξε σε μεγάλο βαθμό. Και μερικοί λένε αυτά που λέτε εσείς, άλλοι λένε άλλα. Εντάξει, εγώ τώρα θα σας λέω τα μέρη. Κάποιος κόσμος, λοιπόν, κάποιος κόσμος. Αυτό το 50% που περιγράψατε σήμερα πριν των δημοσίων υπαλλήλων που ψήφισε, όπως είπατε εσείς, ΣΥΡΙΖΑ, Δεξιά, ανεξάρτητους Έλληνες, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ψήφιζαν εσάς. Βεβαίως. Για να ασκείτε εξουσία τόσα χρόνια και να φέρετε τα πράγματα εδώ που είναι σήμερα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Εμένα με ενδιαφέρει η γνώμη. Δεν έχω κάνει τίποτα προσωπικό με τους ανθρώπους αυτούς. Είναι αξιότιμοι άνθρωποι, καλοί πολίτες και άριστοι οικογενειάρχες. Ναι. Το θέμα είναι ότι βάζουν τον εαυτό τους με την ψήφο τους στο περιθώριο και οδηγούν τη χώρα σε αδιέξοδο, γιατί έτσι νομίζουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί νομίζουν έτσι, είναι μια δευτερεύουσα συζήτηση, ξέρετε. Θεωρείτε, κύριε Πάγκαλε, ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει βρεθεί λίγο μετέωρος, έδωσε την ψήφο του ίσως στο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Είναι ένας χώρος που έχει μετακινηθεί από το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ο κόσμος το έχει τιμωρήσει και το βλέπουμε αυτό μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν μονοψήφια πλέον στο ΠΑΣΟΚ. Και πώς θεωρείτε ότι αυτός ο κόσμος πού θα βρει να εκφραστεί? Στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εδώ και πέρα. Είναι μια κέρια ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει στη χώρα αυτό που λέμε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, που δεν σημαίνει καθόλου αυτή η λέξη ότι οι άλλοι δεν είναι δημοκράτες. Έτσι δεν είναι. Σημαίνει ότι αυτή παραδοσιακά έτσι ονομάστηκε και έτσι διονύστηκε από την εποχή που υπήρχε και ο βασιλικός θεσμός στη χώρα. Αυτή η παράταξη συνδυάζει δύο χαρακτηριστικά: κοινωνική ευαισθησία και σοβαρή φροντίδα για τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν δίνει προνομία και σημασία ούτε στα μεν ούτε στα δε. Αυτό το επιτυχάνει κανείς με μεγάλη δυσκολία, δεν είναι εύκολο, και όταν τα πράγματα προχωρούν καλά είναι καλή περίοδος και για την παράταξη και για τον λαό. Ακούω διαφόρους οι οποίοι λένε ότι το Πασόκ κυβέρνησε 20 χρόνια και δεν έκανε τίποτα και ο λαός εντωμεταξύ πεινούσε. Τους έχω ακούσει συστηματικά επί 20 χρόνια λένε ότι ο λαός πεινάει. Δεν το λένε τώρα. Έτσι. Και προημερών, τώρα πεινάει βέβαια πια, έτσι. Και προημερών, τώρα υπάρχει πολύ σοβαρό βιωτικό πρόβλημα βέβαια για πολύ κόσμο και για τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, προημερών φιλοξενούσα έναν φίλο μου, πολύ γνωστό πρόσωπο, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν έχω το δικαίωμα, που είναι Σέρβος. Και ο οποίος δεν είχε έρθει στην Ελλάδα γιατί δεν μπορούσε να έρθει, είχε διάφορα προβλήματα. Και ήρθε προημερών, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, του ξέρει ελληνικά. Και μου είπε όταν το συνάντησα, μου λέει, μα ποια κρίση, μου λέει, πού είναι η κρίση. Εμείς λέει, αν στη Σερβία είχαμε αυτό το βιωτικό επίπεδο και αυτό τον τρόπο ζωής που έχετε εσείς, θα είμαστε
ευγνώμονες. Εγώ βρίσκω ότι είσαστε πολύ πιο πλούσιοι από την περασμένη φορά που σας έχω αφήσει, πριν από 8-10 χρόνια δηλαδή. Μήπως δεν τον περάσατε από όλες τις γειτονιές? Τον περάσατε από όλες τις γειτονιές, κύριε Κουβαράκη. Και αυτό είναι πολύ εύκολο αστείο, θέλετε, ή πολύ εύκολο επιχείρημα. Αλλά πώς εξηγούν οι γειτονιές σας το γεγονός ότι το 1980, όταν πήρατε προς αυτήν την ουσία, υπήρχε ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο ανά 8 ελληνικές οικογένειες και σήμερα υπάρχει 1,5 ιδιωτικό αυτοκίνητο ανά ελληνική οικογένεια? Δεν μπορεί να μην έχουν και γειτονιές αυτοκίνητα, έτσι δεν μπορεί να έχουν συλλέξεις αυτοκίνητα όλα αυτά. Έχουν και γειτονιές, έχουν και μοτοσυκλέτα, έχουν και άλλα πράγματα, έχουν και σπίτι, έχουν σπουδάσει τα παιδιά. Ναι, μόνο που έχουν και ένα μισή σπίτι, έχουν σπουδάσει τα παιδιά. Ναι, μόνο που έχουν και ένα μισή εκατομμύριο ανέργους σήμερα. Και έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, βεβαίως, γιατί ζούμε μια κρίση. Αλλά αυτό όμως πάλι, κύριε Κουβαρά, πώς μπορούμε να το αποδώσουμε μόνο στο Πασόκ? Όχι, εγώ δεν, δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι όλη τώρα αυτή η ευημερία. Εσείς εγώ λέω το πολιτικό, το ψηφίσατε με το πολιτικό σύστημα απέναντι στο οποίο έχουν εκστρατεύσει διάφοροι περιθωριακοί, οι οποίοι είναι εναντίον της δημοκρατίας και εναντίον των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό το πολιτικό σύστημα, με τη συμμετοχή και τη σκληρή εργασία του ελληνικού λαού, αυτός εργαζόταν, αυτός ο λαός δημιούργησε, κατάφερε μέσα σε 20-30 χρόνια να κάνει μια πλήρη τροποποίηση της κοινωνικής και οικονομικής δομής της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι ακόμα και σήμερα, με όλα αυτά που λέτε και που δεν τα αμφισβητώ, μια από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ψηφίσατε με δυσκολία? Αυτό θέλω να καταλάβω. Και γιατί είστε τόσο αρνητικός στην ηγεσία Βενιζέλου? Μα μου κάνετε συνεχείς παρεμβάσεις εις βάρος της κυρίας Μιχαηλιδάκη. Και στην εφορία πάρα πολύ. Δεν είναι εις βάρος. Την ερώτηση, κυρία Μιχαηλιδάκη. Είναι κάνει την κυρία Μιχαηλιδάκη την ερώτηση και δεν με αφήσει να απαντήσω. Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκφράζει πια αυτή τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Και δεν μπορεί να την εκφράσει για διάφορους λόγους, τους οποίους κάποτε θα τους αναλύσουν πολιτικοί ερευνητές, ιστορικοί κλπ. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Μου αρκεί η συνείδηση που έχω, ξέρετε, η διέστηση που έχω, ότι δεν εκφράζει πια το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Σε αυτό κάνει ο κόσμος. Γιατί είπατε τώρα ότι πολλοί ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ. Μερικοί ψηφίσαν για Χρυσή Αυγή, θα σας πω. Στις γειτονιές που είπατε πριν, το βασικό του πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό. Άλλα προβλήματα έχουν. Γιατί εγώ τα άλλα προβλήματα τα ακούω. Στο Μενίδη, ξέρω εγώ, στο Ζεφύρι, στα Λιώση, το πρόβλημα είναι οι τσιγκάνοι και οι μετανάστες. Και αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα. Λοιπόν, και το εκφράζουν με καλό τρόπο, με κακό τρόπο, με αδέξιο τρόπο. Λοιπόν, αυτό όλο το θέμα πρέπει να εκφραστεί από μια νέα πολιτική δύναμη. Εννοείται να γίνει μια αναγέννηση μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όπως λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης, ή απ' έξω, όπως ενδεχομένως. Μια συζήτηση όσων έχουν κοινές ιδέες, αφού διατυπωθούν αυτές οι κοινές ιδέες σε κάποιο είδους κείμενο ή σε πολλά παράλληλα κείμενα, ένα είδος γενική συζήτηση που θα δώσει ή δεν θα δώσει έναν φορέα ή θα δώσει περισσότερους φορείς. Θα έχει κεντροαριστερό προσανατολισμό αυτή η νέα προσπάθεια? Γιατί από την άλλη μεριά, να μιλήσουμε με τεχνικούς όρους, είναι κεντροαριστερό. Ναι, από την άλλη μεριά σας έχω ακούσει να λέτε, είπατε, αν δεν κάνω λάθος, στην Καθημερινή, στη συνέντευξη σας εκεί ήταν, όλοι μαζί με το Σαμαρά, διότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Ναι, μήπως... ναι, μήπως... δεν τον πρότεινε και εγώ του κόμματος μου. Όχι, όχι, εντάξει, το κατάλαβα. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως η παλιά διάκριση κεντροδεξιά, κεντροαριστερά είναι λίγο ξεπερασμένη? Όχι, αυτό είναι το τέρας δηλαδή, της πολιτικής. Μήπως υπάρχει αυτό πια... το κύριε Κουβαρά, είναι το τέρας της δημοκρατίας, είναι το τέρας της πολιτικής. Αν δεν υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις και πολιτικές απόψεις, τότε καθόμαστε και συζητάμε σήμερα. Ξέρετε ότι υπάρχει το τελευταίο χθεσινό, διάστημα. Υπέροχο μάτς παραδείγματος του Ολυμπιακού. Μετά πριν φύγετε. Αλλά ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια συζήτηση ότι υπάρχει μια γραμμή πια που τέμνει το πολιτικό σύστημα, που είναι αυτοί που θέλουν να μείνουμε στην Ευρώπη με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο θυσιών, και αυτοί που λένε ότι δεν θα τις κάνουμε αυτές τις θυσίες και θα ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο. Όχι, ακούστε, αυτή τη γραμμή τη δέχεστε εσείς ως κεντρικό? Δέχομαι, αλλά και στα δύο ερωτήματα που θέσατε, το περί των θυσιών δημιουργεί, κατά τη γνώμη μου, λάθος προσανατολισμό. Καταρχήν, ουδής λέει ότι θα μείνουμε στην Ευρώπη με οποιασδήποτε θυσίες. Εγώ δεν έχω ακούσει τέτοια άποψη τουλάχιστον. Υπάρχει άποψη να μείνουμε στην Ευρώπη προσπαθώντας τις θυσίες να είναι στο δυνατόν λιγότερες. Αλλά αποδεχόμενοι, κύριε Κουβαρά, τις θυσίες που έχουν κάνει και άλλοι λαοί. Δηλαδή, κύριε Παρλέ, υπάρχουν άλλοι λαοί οι οποίοι να έχει μειωθεί το ΑΕΠ τους μέσα σε 3 χρόνια στο βαθμό που μειώθηκε το ελληνικό ΑΕΠ. Υπάρχουν άλλοι λαοί που την εποχή αυτή, πολύ φτωχότεροι από εμάς, δεν έκαναν συστηματικά δημόσιο έλλειμμα ώστε να ογκωθεί το χρέος του στο σημείο που η αγορά πλέον να μην τους δανείζει.
Έτσι. Αυτοί οι λαοί υπάρχουν και εμείς δεν είμαστε από αυτούς τους λαούς. Είμαστε ο λαός ο οποίος συστηματικά εξόδευε παραπάνω από όσα μπορούσε μέσω του δημόσιου τομέα και σε δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι αυτός ο οργανισμός στον οποίο αυτή τη στιγμή όλοι συμμετέχουμε, η ΕΡΤ δηλαδή. Και με τα επελήματα αυτά διαμορφώσαμε ένα τέτοιο χρέος που μας έβγαλε εκτός αγοράς. Κεφαλαίων. Αυτό είναι το κύριε θέμα. Πάγκαλα, θέλω... αλλά δεν με αφήνετε ποτέ να απαντήσω σε αυτό με ρωτάτε και δεν είναι το... Έχετε ένα πολύ ωραίο αφηγηματικό λόγο, αλλά δυστυχώς μας πιέζει καλά. Έχετε ένα αφηγηματικό λόγο, νομίζω ότι μιλάω, απαντάω πολύ σύντομα. Όχι, απαντάτε πολύ λοιπόν, σύντομα, πρώτον είναι αυτό, ουδείς λέει οποιασδήποτε θυσίες. Και το δεύτερο που είπατε ότι να μην κάνουμε τις θυσίες και να φύγουμε από την Ευρώπη, γιατί περίπου αυτό είπατε, ότι είναι μια άποψη, είναι μια άποψη πράγματι. Ωραία. Θα φύγουμε από την Ευρώπη και τι θα γίνει μετά. Εγώ, ξέρετε, στο 10ο κεφάλαιο του εκδίδω τώρα το βιβλίο μου, όλοι μαζί τα φάγαμε σε έντυπη μορφή, γιατί ήταν ηλεκτρονικό βιβλίο. Και έχω προσθέσει ένα 10ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινώ με κάτι που μου στείλε ένας φίλος, όπου είναι τα 3.500.000.000 τα οποία ο μέσος Έλλην θεωρεί ότι μας οφείλουν. Ξεκινώντας από τα Ελοχήμ, το θησαυρό του Μεγαλέξαντο, το θησαυρό του Αλυπασά, το πετρέλαιο που βρήκαμε και θα το εκμεταλλευτούμε στο Αιγαίο και το οποίο είναι δεδομένο, χωρίς κανείς να έχει μιλήσει και να ξέρει τι ακριβώς γίνεται, γερμανικές αποζημιώσεις και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, τα θεωρείτε παραμύθια. Ε? Όλα αυτά τα χαρακτηρίζεται από ό,τι καταλαβαίνω παραμύθια και λαϊκισμό. Με τις διαστάσεις που γίνονται και που γίνεται η συζήτηση, βέβαια, προφανώς είναι παραμύθια. Πάντως, κύριε Πάγκαλε, όχι, όχι, αν πιστεύετε στα Ελοχήμ, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε άλλα διαπλανητικά όντα. Όχι, πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, Γιώργο. Εντάξει, έλα να ρωτήσουμε τον κύριο Πάγκαλο και μετά τη διαφημίση. Τότε δεν πάμε σε διαφημίση λοιπόν, ακόμα, όχι. Να ρωτήσουμε κάτι ακόμη, κύριε Πάγκαλο. Αποκλείεται. να δώσουμε προτεραιότητα. Με βάση αυτό που είπατε, το όλοι μαζί με τον Σαμαρά, δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Θεωρείτε ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που είμαστε εδώ, που κρίνεται κιόλα αν θα ψηφιστούν τα εργασιακά, αν η Δημάρ θα συμφωνήσει, αν θα πάρουμε το πακέτο. Θεωρείτε όμω ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα αυτά, γιατί μιλάμε για μια κακή νοοτροπία που έχουμε όλοι μας και θεωρούμε ενδεχομένως ότι μας οφείλουν, αλλά αυτά που έρχονται θα βάλουν τον Έλληνα σε μια τελείως διαφορετική τροχιά, θα αλλάξουν εντελώς τη ζωή του και ήδη τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Συνοπτικά, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι διαφορετική και άλλης ποιότητας από τα κόμματα που τη συγκροτούν. Αυτό γίνεται. Σε όλη την Ευρώπη εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ μέχρι τώρα, γιατί είμαστε πολιτικά υπανάπτυξη. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση και τα κόμματα είναι τα κόμματα. Ακόμη και το ισχυρότερο κόμμα που στηρίζει μια κυβέρνηση, π.χ. οι Χριστιανοδημοκράτες στην Γερμανία, βλέπετε ότι δεν είναι ελεγχόμενο και στην τσέπη της Μέρκελ. Βλέπετε ότι κάθε φορά δίνει μάχη για να κερδίσει το κόμμα της ως πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, λοιπόν, θα μάθουμε να ζούμε με αυτήν την απαραίτητη μέθοδο ότι συγκροτείται κυβερνητική πλειοψηφία από περισσότερα από ένα κόμματα και αυτή έχει αυτονομία, σχετική πολιτική αυτονομία από τα κόμματα που τη συγκροτούν. Δεύτερο θέμα, αυτό που είπατε για τα εργασιακά. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος με την πρόθεση της Τρόικα και υπό την πίεση του εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί αυτό δεν μου κάνει ζημιά, να βάλει θέματα εργασιακά μέσα στο μνημόνιο. Τα εργασιακά θέματα δεν έχουν καμιά δουλειά μέσα στο μνημόνιο, δεν είναι άσχετα όπως είπαν μερικοί. Γιατί η βελτίωση του ανταγωνισμού, αν επέλθει, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη ανάπτυξη, άρα σε περισσότερους φόρους, περισσότερα έσοδα για το κράτος και να επιδράσει στο έγκλημα. Άρα η βελτίωση του εργασιακού κόστου τα τελευταία χρόνια δεν έχει αλλά αυτά είναι πολύ έμεσα και πολύ συζητήσιμα. Άρα θεωρώ ότι είναι άσχετο με το μνημόνιο το θέμα, κακώς το φέρανε και καθώς επιμένουν αυτή τη στιγμή να περιληφθεί. Όμως, όπως είναι φτιαγμένη η συμφωνία του μνημονίου από την αρχή, κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθοριστικό παράγοντα. Εάν δεν συμφωνήσουν αυτοί, δεν προχωράει η συμφωνία. Γιατί άκουσα κάποιον, νομίζω, είπε δύο στου τρει, λέει είναι Ευρωπαίοι. Ναι, αλλά δεν πιστεύω να αποφασίσουν κατά πλειοψηφία. Αποφασίζουν ομοφωνώ. Άρα λέτε ότι μπορεί να είναι ένα μονόπωλο και να το δεχτούμε τώρα, στο τέλος. Τώρα να σα πω. Δεν θεωρώ ότι σωστά ο κ. Κουβέντης λέει ή όλα ή τίποτα. Ναι. Θα μπορούσε να αποδεχθεί δηλαδή ότι έχει γίνει μια αισθητή πρόοδος σε σχέση με τα αιτήματα που θέσαν και ότι η πρόοδος αυτή μας ωφελεί και εμάς. Γιατί σας ρωτάω, είναι δυνατόν στην οικονομική κατάσταση που είμαστε οι συνθήκες απόλυσης εργαζομένου από ιδιωτική επιχείρηση να είναι οι πιο δύσκολες, οι πιο δύστροπες
από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν το θέμα των αποζημιώσεων λέτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η αλλαγή που πάει να γίνει. Εγώ θεωρώ όχι, σωστή που λέει αυτή, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση και λάθος το θέσανε. Αλλά μερικά πράγματα είναι σωστά. Δηλαδή, ναι, μεγαλύτερη ευληγησία. Ναι. Μεγαλύτερη ευληγησία θες να απολύσεις κάποιον, ρε παιδί μου. Δεν σταμάτησε να δουλεύει γιατί έχει σύγκρουση μαζί σου, έχει άλλη αντίληψη για την επιχείρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να τον πληρώνεις όλη τη ζωή και να τον απολύσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και γιατί ισχύει αυτό σε ορισμένο τμήμα του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχουν θεσμοί, νόμοι και κανονισμοί, και δεν ισχύει στη μαύρη ζούγκλα της κρυφής εργασίας και της παράλληλης οικονομίας όπου δουλεύουν περίπου τον τρίτο των Ελλήνων. Λοιπόν, κύριε Βάγκλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Επίσης, σύντομα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θέλουμε να μιλήσουμε για την πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ. Έχουν αυξηθεί τα ποσοστά και τη χώρα μας. Γρήγορα διαφημίσεις και επανερχόμαστε.